Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία υπό το φόντο και το κλίμα αυτό των προκλήσεων της Τουρκίας και του κ. Ερντογάν. Κοιτάξτε, να δείτε, αυτή η επίσκεψη είχε προαναγγελθεί εδώ και αρκετό καιρό, προετοιμάστηκε για αρκετό καιρό και νομίζω ότι δεν έρχεται ως έκπληξη σε κανέναν. Εγώ θυμάμαι στις επίσημες ενημερώσεις των κυβερνητικών συντακτών, ρωτώ με συνέχεια για την ακριβή ημερομηνία εδώ και περίπου 2,5-3 μήνες. Επομένως, νομίζω ότι ήταν μια προαναγγελθήσα συνάντηση, η οποία εκτιμώ ότι έχει τους όρους και τις προϋποθέσεις να δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα στις σχέσεις μας με την Τουρκία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου πράγματι οι διμερείς σχέσεις αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις. Πολλοί λένε ότι αυτές οι προκλήσεις, ίσως επειδή είναι σε αυτή τη φάση, δεν θα έπρεπε να πάει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε ξανακάνει μαζί αυτή τη συζήτηση την περίοδο της επίσημης επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στην Αθήνα και σας είχα πει τότε, αν θυμάμαι καλά κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι οι συναντήσεις μεταξύ των ηγετών δεν γίνονται απλώς και μόνο για να ανταλλάζουν φιλοφρονήσεις οι ηγέτες, δεν γίνονται μόνο όταν οι σχέσεις μεταξύ των κρατών είναι στο ζενίθ τους, αν θέλετε, ή στην καλύτερη φάση τους, γίνονται και όταν υπάρχουν πραγματικά προβλήματα, ακριβώς για να μπορέσουν να επιληθούν τα προβλήματα. Διότι διαφορετικά, αν δεν υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι, αν δεν υπάρχει επικοινωνία, αν δεν υπάρχει συζήτηση, αν δεν υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης, τότε θα είναι αδύνατον και για τις διμερείς σχέσεις να βελτιωθούν. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις να δημιουργήσουμε ένα κλίμα αποκλιμάκωσης, μια σχετική ένταση που υπάρχει, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας σε όλα τα πεδία. Ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα στην ατζέντα και εκτιμώ ότι θα είναι μια κρίση. Σημαντική αλλά και επικοδομητική συνάντηση. Οι γείτονες θέλουν όμως πραγματικά να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, μία μέρα πριν την επίσκεψη, ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου λέει δεν θα ανεχθούμε τελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ξανά, βέβαια. Θα σας πω το εξής. Ότι... Και ανοίγει θέματα. Τουρκική μειονότητα, λέει, νησιά, Αιγαίο. Κοιτάξτε, εδώ εκφράζονται πάγιες θέσεις της τουρκικής πλευράς. Τις γνωρίζουμε πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, ναι, η ελληνική πλευρά έχει τις δικές της πάγιες θέσεις. Το ζητούμενο μάλλον είναι να δούμε αν μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα στην κατεύθυνση επίλυσης κάποιων από τις διαφορές που έχουμε με την γειτονική χώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτήν την επίσκεψη και έχω την εντύπωση ότι γίνεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη και σημαντική περίοδο όπου εμείς θα πρέπει να προσανατολιζόμαστε διαρκώς στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και της προσπάθειας να οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους γειτονές. Μήπως κύριε Τζανακόπουλε, πολλά μέτωπα στα εθνικά μας. Πολλοί λένε ότι λόγω της οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται η χώρα, στην κρίση που ήταν. Μα με συγχωρείτε, έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών. Η συμφωνία των Πρεσπών ήρθε να κλείσει ένα μέτωπο, δεν ήρθε να ανοίξει ένα μέτωπο. Επομένως, θεωρώ ότι με δεδομένη την θετική κατάληξη που είχαν οι διαπραγματεύσεις με την Βόρεια Μακεδονία πλέον και με δεδομένη την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, περνάμε σε μια νέα φάση στις σχέσεις μας με τους γείτονες, περνάμε σε μια νέα φάση στη Βαλκανική. Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή και με αυτή την έννοια έχουμε τη δυνατότητα σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική να προσανατολιστούμε εκεί που υπάρχουν πραγματικά σημαντικά θέματα, δηλαδή στα ανατολικά μας σύνορα και στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Άρα λοιπόν δεν συμφωνώ καθόλου με όσους λένε ότι ανοίγουμε πολλά εθνικά μέτωπα. Το αντίθετο κάνουμε, κλείνουμε μέτωπα και προσανατολιζόμαστε εκεί που έχει σημασία να προσανατολιστούμε. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια εθνική γραμμή σε όλα αυτά σας κατηγορία, αξιωματική αντιπολίτευση και για τη συμφωνία των Πρεσπών και για το θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ότι ουσιαστικά το κάνατε για να διχάσετε την αξιωματική αντιπολίτευση. Πρόκειται για μια, κοντόφθαλμη. Και ότι είναι επιζήμια η συμφωνία αυτή. Πρόκειται, έτσι, για μια, πρόκειται για μια κοντόφθαλμη αντιπολιτευτική επιλογή, αυτή η οποία αμφισβητεί
την τήρηση της εθνικής γραμμής από τη μεριά της κυβέρνησης σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με την Βόρεια Μακεδονία. Νομίζω αντιθέτως ότι τηρήθηκαν όλες οι κόκκινες γραμμές, δηλαδή έχουμε μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, η οποία ισχύει έργα όμνες εναντί όλων δηλαδή και για όλες τις χρήσεις. Άρα λοιπόν έχω την εντύπωση ότι ουδής όφρον θα μπορούσε να αμφισβητήσει το γεγονός ότι τηρήθηκε ακριβώς η εθνική γραμμή σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με τους βόρειους γειτονές μας. Έχω την εκτίμηση αντίθετα με τα όσα ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ότι η συμφωνία όχι απλώς δεν είναι επιζήμια, αλλά αντιθέτως, όπως σας έλεγα προηγουμένως, μας περνάει σε ένα άλλο επίπεδο στις διμερείς σχέσεις, αλλά και, και στον ρόλο τον οποίο καλούμαστε να παίξουμε στη Βαλκανική, τον πρωταγωνιστικό ρόλο για να προωθηθούν σχέσεις συνεργασίας, φιλίας, αλληλεγγύης. Και προσέξτε, αυτό δεν είναι μόνο η δική μας εκτίμηση. Αυτό είναι η εκτίμηση του συνόλου, αν θέλετε, του διεθνούς τύπου. Στο δηλαδή, διτάτε, κύριε Υπουργέ, όμως. Δηλαδή, βεβαίως, δηλαδή, θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Διότι αυτή τη στιγμή, προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία είναι ίσως το μοναδικό πολιτικό κόμμα που ανήκει στο δημοκρατικό τόξο στην Ευρώπη, το οποίο αμφισβητεί την ωφέλεια αλλά και την σημασία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο. Δεν υπάρχει. Ούτε καν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν έχουν διανοηθεί καν να αμφισβητήσουν την σημασία και την ωφέλεια της Συμφωνίας των Πρεσπών. Σας λέει όμως ότι το 60% του ελληνικού λαού είναι αντίθετο. Αυτό, προσέξτε τώρα, η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με, με την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση και ιδεολογική αντιπαράθεση η οποία έχει προκληθεί στην Ελλάδα σε σχέση με την Συμφωνία των Πρεσπών έχει τεράστια ευθύνη. Έχει τεράστια ευθύνη γιατί επέλεξε μια γραμμή η οποία δεν ήταν γραμμή μετριοπάθειας, αντιθέτως θέλησε για πολιτικούς λόγους και χωρίς και αστόχαστα μάλιστα, διότι κατά τη γνώμη μου υποτίμησε ο κύριος Μητσοτάκης την δυναμική που θα μπορούσε να αποκτήσει ένα ακροδεξιά πολιτικά μορφώματα και ακροδεξιές ιδεολογικές πρακτικές. Επέλεξε λοιπόν να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την ευαισθησία κάποιων τμήματων του πληθυσμού και να υπερθεματίσει και με τον τρόπο αυτό νομίζω ότι μετατόπισε τη Νέα Δημοκρατία στο δεξιό άκρο του φάσματος. Αυτό βεβαίως δεν το έκανε μόνο για εξαιτίας αν θέλετε ενός πολιτικού τακτικισμού, το έκανε και διότι διαφορετικά πιθανόν να αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα στο εσωτερικό του κόμματός του, καθώς όπως ξέρετε είναι δεδομένη η αντίφαση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Νέα Δημοκρατία. Από τη μία μεριά υπάρχουν συγκεκριμένες φιλελεύθερες, κεντροδεξιές δυνάμεις, οι οποίες δεν συμφωνούν με την τακτική την οποία υιοθετεί ο κ. Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας σκληρός ακροδεξιός πυρήνας ηγετικός, ο οποίος συγκροτείται γύρω από τον κ. Σαμαρά, τον κ. Βορύδη και τον κ. Γεωργιάδη, και στον οποίο ακριβώς αυτό πυρήνα ο κύριος Μητσοτάκης έχει εκχωρήσει την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης στην πραγματικότητα είναι ένας κατ' επίφαση μόνο αρχηγός. Την καθοδηγητική πολιτική και τις τακτικές της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένο και γνωστό σε όλους, σχολιάζεται παντού, σχεδιάζεται από την ομάδα Σαμαρά Βορύδη Γεωργιάδη. Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και τις παρενέργειες που έχει αυτή η συμφωνία. Απαντούν λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία και λένε: μα εσείς χάσατε τον κυβερνητικό σας εταίρο. Δηλαδή ο κύριος Καμένος έφυγε. Ο κύριος Καμένος. Ναι, και το ερώτημα. Και έχουμε όλες αυτές τις αντιδράσεις πια. Και πια ο κύριος Καμένος, ο πρώην κυβερνητικός σας εταίρος, σας καταγγέλει για αυτή τη συμφωνία. Ποιες είναι οι αντιδράσεις? Εννοείται στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος. Ναι, εντάξει, πολιτικού ο κύριος Καμένος διατηρεί τη δική του πολιτική θέση στο θέμα αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα η Ελληνική Βουλή με πλειοψηφία, έτσι όπως ορίζεται από το Σύνταγμα, αποφάσισε. Σας λέει. Μισό λεπτό. Να απαντήσουμε ένα-ένα τα ερωτήματα. Με ρωτήσατε λοιπόν για τον κύριο Καμένο. Ο κύριος Καμένος εδώ και ένα χρόνο και κάτι είχε πει ότι η πολιτική του τοποθέτηση είναι απέναντι στην Συμφωνία των Πρεσπών. Επέλεξε να αποχωρήσει από την κυβέρνηση και να αποσύρει την εμπιστοσύνη του. Από εκεί και πέρα υπήρξαν αρκετοί βουλευτές και τον ΑΝΕΛ οι οποίοι δεν τον ακολούθησαν σε αυτή την πολιτική του απόφαση, διότι θεώρησαν ότι είναι κεντρικός πολιτικός στόχος να κυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών και είναι επίσης ένας σημαντικός πολιτικός στόχος να ολοκληρώσει αυτή η κυβέρνηση την οποία επί 4 χρόνια στήριζαν
την συνταγματική της θητεία και το έργο της. Εγώ δεν βλέπω τίποτα πολιτικά παράδοξο, ούτε τίποτα πολιτικά παράλογο εδώ. Αυτό το οποίο βλέπω είναι μια ένταση η οποία διατηρείται, η οποία μάλλον καλλιεργείται από τη μεριά της αντιπολίτευσης. Και για ποιο λόγο διατηρείται αυτή η ένταση? Διότι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ουσιαστική αντιπολίτευση από τη μεριά τους. Δηλαδή δεν υπάρχει αντιπολίτευση επί της ουσίας των πολιτικών θεμάτων. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένταση με φωνές, με κραυγές, με διαρκείς καταγγελίες. Και ο λόγος ποιος είναι? Ο λόγος είναι ότι συγκεκριμένοι βουλευτές ακολουθούν τη φωνή της συνείδησής τους και τοποθετούνται πολιτικά και παίρνουν την ευθύνη γι' αυτό στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πάντως. Δηλαδή, τι πιο λογικό και τι πιο φυσιολογικό για μια δημοκρατική χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Ο κύριος Καμένος έχει κάνει ευθύς επιθέσεις πάντως και στον Πρωθυπουργό, στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, και tweet βλέπουμε σχεδόν καθημερινώς. Θέλω να πω ότι η ένταση αυτή δεν δημιουργείται μόνο από την αντιπολίτευση. Ο κύριος Καμένος πλέον είναι στην αντιπολίτευση. Σωστό. Αλλά ήταν και ο πρώην εταίρος. Πρώην κυβερνητικός εταίρος. Έχω πει επίσης αρκετές φορές ότι εμείς κρατάμε τα 4 χρόνια της συνεργασίας μας, η οποία οδήγησε τη χώρα έξω από τα μνημόνια, οδήγησε τη χώρα στην οικονομική ανασυγκρότηση, οδήγησε τη χώρα να κάνει τα πρώτα βήματα έξω από την οικονομική κρίση. Αλλά και από εκεί και πέρα ο κύριος Καμένος μπορεί, αν θέλει, να αντιπολιτεύεται πλέον την κυβέρνηση με τον τρόπο που επιλέγει. Εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε. Ήταν εντυμότατη η συνεργασία. Και εδώ πρέπει να απαντήσω ευθέως στον κύριο Καμένο ότι οι βουλευτές όλοι τοποθετήθηκαν με βάση τη συνείδησή τους, με βάση το εθνικό τους καθήκον, έτσι όπως εκείνοι το αντιλαμβάνονταν. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαμε κοινοβουλευτικά είναι τρόπος απόλυτης θεσμικής, απόλυτης. Αυτό τι μου λέτε το. Εντάξει, ωστόσο, ξέρετε θέσεις. Κάτι. Βγήκαν και κατήγγυλαν επίσης ότι ο Πρωθυπουργός έκανε ταξίδι στις Μαλδίβες. Το να κάνει κανείς. Ναι. Είμαστε σοβαροί. Το να κάνει κανείς μια καταγγελία. Προσέξτε να δείτε τώρα. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι το εξής. Ο καθένας μπορεί να καταγγέλει ό,τι θέλει. Ο καθένας μπορεί, ή μάλλον και παίρνει την ευθύνη για αυτό το οποίο λέει. Ωστόσο, όταν πετάμε λάσπη στον ανεμιστήρα, όταν αρχίζουμε καταγγελίες οι οποίες είναι αστήρικτες, είναι ατεκμηρίωτες, δεν έχουν κανένα έρισμα στην πραγματικότητα και στα γεγονότα, μην ζητάτε από μας να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Διότι αυτός ο τρόπος είναι επί της ουσίας αυτός ο τρόπος πολιτικού διαλόγου και πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι που οδηγεί τελικά στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος, στον ευτελισμό, στην αδυναμία να υπάρξει ουσιαστικός πολιτικός διάλογος. Εμείς σε αυτού του τύπου την συζήτηση, ας πούμε, των αλληλοκαταγγελιών, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε, ούτε πρόκειται να ακολουθήσουμε. Διότι θεωρούμε ότι βλάπτει επί της ουσίας το πολιτικό σύστημα και τι κάνει σε τελευταία ανάλυση? Ενισχύει αντιπολιτικές, δηλαδή ακροδεξιές πολιτικές δυνάμεις. Και αυτό η Νέα Δημοκρατία, αλλά και όσοι ακολουθούν τέτοιου τύπου αντιπολίτευση, θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Διότι αυτοί είναι που στην πραγματικότητα προκαλούν ζημιά στο πολιτικό σύστημα και στους όρους διεξαγωγής του δημοκρατικού διαλόγου. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι παράδοξο, παράλογο, δεν ξέρω, δεν βάζω χαρακτηρισμό, το να υπάρχουν 6 βουλευτές, οι 2 εκ των οποίων να ανήκουν σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα και να στέλνουν μια επιστολή και να θα σας πω το εξής. Ότι εμείς θα σας στηρίζουμε. Πω το εξής. Ο κ. Παπαχριστόπουλος καταρχάς έχει δηλώσει ότι θα παραιτηθεί αφού ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που σχετίζονται με την κύρωση του πρωτοκόλλου εισδοχής της Βόρειας Μακεδονίας. Στο ΝΑΤΟ. Ο κύριος Ζουράρης είναι ανεξάρτητος βουλευτής, συνεργαζόμενος με την κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ. Όμως υπάρχει μια πολιτική διαφορά εδώ. Η πολιτική διαφορά είναι ότι και οι δύο αυτοί βουλευτές στήριξαν την κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της ψήφου εμπιστοσύνης. Για ποιο λόγο το έκαναν αυτό? Με συγκεκριμένο πολιτικό σκεπτικό. Ανεξαρτήτως της πολιτικής τους τοποθέτησης για τη Συμφωνία των Πρεσπών, και οι δύο είπαν ότι αυτή η κυβέρνηση οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της. Πώς θα ολοκληρώσει το έργο της? Τι δηλαδή αντιφατικό βρίσκεται στην ψήφο που έδωσαν υπέρ της εμπιστοσύνης της κυβέρνησης και στο γεγονός ότι λένε ότι προφανώς η αρχική τοποθέτηση
έτσι, σε σχέση με τα νομοσχέδια είναι ότι ψηφίζουμε υπέρ. Δηλαδή, τι γίνεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ? Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, by default, είναι θετική στα νομοσχέδια που, που προτείνει η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, προφανώς, αυτό δεν αφαιρεί από τον οποιονδήποτε βουλευτή τη συμπολίτευση το δικαίωμά του να διαφωνήσει, να καταψηφίσει, να καταθέσει τις απόψεις του. Επομένως, δεν καταλαβαίνω πού συνίσταται ακριβώς, πού συνίστανται ακριβώς οι καταγγελίες περί παιχνιδιών συναλλαγής, περί κυβέρνησης Κουρελού, περί θεσμικής και συνταγματικής εκτροπής, που είναι καταγγελίες οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, αστόχαστα εξφενδονίζονται από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας. Σε σχέση με τους βουλευτές, αλλά και όλο αυτό το σενάριο που είχαμε τις τελευταίες ημέρες για την αλλαγή του κανονισμού, όπου η αξιωματική αντιπολίτευση καταγγέλει ότι ο Πρωθυπουργός είναι εκβιαζόμενος. Πάλι. Ναι. Πάλι καταγγέλει, θα πω. Γενικώς η Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες τρεις εβδομάδες δεν κάνει τίποτα άλλο εκτός από το να καταγγέλει. Όχι, ο ρόλος της αντιπολίτευσης δεν είναι να καταγγέλει. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να ασκεί πολιτική κριτική, να ελέγχει, να καταθέτει ερωτήσεις, αλλά όχι να υιοθετεί οποιαδήποτε καταγγελία κυκλοφορεί στον κίτρινο, οποιοδήποτε μάλλον συνωμοσιολογικό σενάριο κυκλοφορεί στον κίτρινο τύπο, οποιαδήποτε, αν θέλετε, οποιαδήποτε παραδοξολογία και οποιοδήποτε παραλογισμό κυκλοφορεί στη δημόσια σφαίρα. Γίνεται για το παράδοξο όμως. Να πω λίγο σε αυτό και λες για το παράδοξο. Σε σχέση με τον εκβιασμό του Πρωθυπουργού για το θέμα της αλλαγής του κανονισμού της Βουλής. Υπήρξε όλη αυτή η εικόνα. Βεβαίως. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε από τον κύριο Βούτση, τον πρόεδρο της Βουλής, να αλλάξει ο κανονισμός. Να θέσουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Μετά την συμφωνία των Πρεσπών, πράγματι υπήρξε μια συνθήκη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, την οποία η κυβέρνηση αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ έκριναν ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν με ένα δημοκρατικό τρόπο. Δηλαδή να θέσουν στη συζήτηση, στο Κοινοβούλιο, το ζήτημα αυτό και να πούν ότι εδώ υπάρχει μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία έχει διαλυθεί, υπάρχουν άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες οι οποίες βρίσκονται στο όριο. Επομένως, εξαιτίας ακριβώς μιας πολιτικής συνθήκης που έχει προκύψει και ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, για πρώτη φορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουμε 8 κόμματα, για πρώτη φορά μετά το 2000, από το 2012 έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, για πρώτη φορά βλέπουμε αλλαγές πολιτικών τοποθετήσεων εξαιτίας της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού και της ρευστότητας των πολιτικών ταυτοτήτων κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών περιόδων, εμείς είπαμε ότι πρέπει να τεθεί ένα ζήτημα σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων πολιτικών κομμάτων τα οποία έχουν εισέλθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτό φάνηκε από τη μεριά της Μέν Νέας Δημοκρατίας να διαβάζεται ως αποτέλεσμα του εκβιασμού του κυρίου Καμένου προς τον Πρωθυπουργό και από τη μεριά των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων, δηλαδή και του Ποταμιού και, και των ΑΝΕΛ, απορρίφθηκε αυτή η πρόταση. Επομένως, τι πιο φυσιολογικό από τη μεριά του Πρωθυπουργού να αποσύρει αυτή την πολιτική πρόταση από το τραπέζι και να πει ότι εφόσον δεν υπάρχει πολιτική συνένεση, εγώ δεν πρόκειται να δώσω τροφή στα ανόητα σενάρια τα οποία διακινεί η Νέα Δημοκρατία. Τελείωσε αυτό το κεφάλαιο, πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πού ακριβώς είναι το παράδοξο, πού είναι το παράλογο, πού είναι το πολιτικό ζήτημα το οποίο θεωρούμε ότι έχει προκύψει. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα, σε σχέση με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία και οι αντιπολίτες λένε ότι είστε μειοψηφία. Μας καταγγέλνουν ότι είμαστε μειοψηφία. Δεν είπα εγώ τώρα. Λοιπόν, είστε μειοψηφία. Μπορείτε να εξαντλήσετε την θητεία? Ωστόσο δεν είμαστε. Στους όρους. Ωστόσο δεν είμαστε. Σας είπα και προηγουμένως. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία από τη στιγμή που έγινε δεκτή η ψήφος εμπιστοσύνης μέτραγε 145 συν 6 βουλευτές. Ως κοινοβουλευτική ομάδα. Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν συγκροτείται μόνο από μία κοινοβουλευτική ομάδα. Συγκροτείται από τους 145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, συν τους 6, εκ των οποίων σας θυμίζω ότι οι 3 είναι υπουργοί της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι θα ήταν παράλογο οι υπουργοί της κυβέρνησης να επί της αρχής να διάκυνται αρνητικά απέναντι στα νομοσχέδια τα οποία καταθέτει και προτείνει γιατί η κυβέρνηση. Γιατί υπήρξε η αναγκή λοιπόν, αυτή η επιστολή. Διότι η Νέα Δημοκρατία επέλεξε επί σειρά ημερών να αμφισβητεί ακριβώς την κυβερνητική πλειοψηφία. Πλέον το τοπίο έχει ξεκαθαριστεί, πλέον τα πράγματα κοινοβουλευτικά είναι πάρα πολύ καθαρά, είναι τακτοποιημένα και η Νέα Δημοκρατία ακριβώς επειδή βρίσκεται για άλλη μια φορά σε ένα σημείο όπου διαψεύδεται και καταραίουν
όλες οι ατεκμηρίωτες, αστόχαστες και ανόητες αντιρρήσεις τις οποίες συνήθως προβάλλει, διότι περί αυτού πρόκειται, συνεχίζει αν θέλετε με βάση τη δύναμη της αδράνειας να επαναλαμβάνει το αφήγημα των προηγούμενων ημερών μέχρι να ανακαλύψει ένα καινούριο. Αυτή είναι η κατάσταση. Επειδή λέτε για κατηγορίες, τώρα πάω σε άλλο θέμα. Πριν πάμε στην οικονομία, πάμε σε ένα άλλο θέμα που σας κατηγορεί η αντιπολίτευση. Βενεζουέλα. Ναι. Θέλω να μας πείτε λίγο. Σε σχέση με τη Βενεζουέλα, νομίζω ότι. Συναλλαγές με το Μαδούρο της κυβέρνησης. Και εκεί. Λοιπόν. Επίσης, το άλλο για το οποίο σας κατηγορούν, ότι είμαστε σε μια περίοδο πολύ καλών σχέσεων με τις ΗΠΑ. Και εσείς οι ίδιοι. Εναντιονόμαστε. Και καταρχάς είμαστε μόνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν είμαστε. Θα σας πω το εξής. Ακόμα και εσείς οι ίδιοι, που προφανώς κάνετε τη δουλειά σας και οφείλετε να ρωτάτε με βάση και αυτά τα οποία κάθε φορά υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση, γελάτε με αυτές τις ερωτήσεις. Διότι συναλλαγή με τους βουλευτές, συναλλαγή με τον Καμένο, συναλλαγή με τον Μαδούρο, συναλλαγή από εδώ, συναλλαγή από εκεί. Δηλαδή πρόκειται τώρα για μια κατάσταση πλήρους εξευτελισμού της Νέας Δημοκρατίας και του επίπεδου του πολιτικού τους λόγου. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν αυτό το πολιτικό κόμμα. Ήταν σοβαρό κεντροδεξιό, φιλελεύθερο, μεταρρυθμιστικό κόμμα, το οποίο συνήθιζε να κάνει πολιτική κριτική ενός αλφα επίπεδου. Αυτή τη στιγμή πλέον έχουμε περάσει σε ένα επίπεδο που πλέον αδυνατεί κανείς να απαντήσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βάλει τα γέλια με αυτά που ακούγονται από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, επί της ουσίας τώρα, σε σχέση με τη Βενεζουέλα. Από τη μεριά της Ελλάδας έχει γίνει απολύτως ξεκάθαρο το ότι, και βεβαίως δεν είμαστε μόνοι μας, είναι και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες υποστηρίζουν αυτή την πολιτική γραμμή, ότι θα πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί η όξυνση της αντιπαράθεσης στη Βενεζουέλα, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω μέσω διπλωματικών πρωτοβουλειών, τις οποίες καλέσαμε και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε να πάρει στην Βενεζουέλα, έτσι ώστε η κυβέρνηση, έτσι ώστε οι δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις να μπορέσουν να εκκινήσουν έναν διάλογο και βεβαίως να οδηγηθούμε τελικά σε νέες προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές. Για ποιο λόγο? Για να αρθεί οποιαδήποτε αμφισβήτηση σε σχέση με το ποιος έχει τον αποτελεσματικό, αν θέλετε, και δημοκρατικά εγγυημένο έλεγχο στη Βενεζουέλα. Αυτή είναι η πολιτική τοποθέτηση της ελληνικής κυβέρνησης και δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε οποιαδήποτε άλλη θέση, με δεδομένο το γεγονός ότι είμαστε μια κυβέρνηση που πάντοτε στις διεθνείς σχέσεις θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και φυσικά τον κανόνα να μην παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά τρίτου κράτους. Και επειδή έχουμε δύο λεπτά, κύριε Υπουργέ, οι κλασικές ερωτήσεις. Ανασχηματισμός, εκλογές. Εντάξει, τώρα νομίζω στις κλασικές ερωτήσεις είναι λογικό να περιμένετε και κλασικές απαντήσεις. Ο ανασχηματισμός δεν προαναγγέλλεται και οι εκλογές, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2019, καθώς πολιτικός στόχος της κυβέρνησης είναι να εξαντλήσει την συνταγματική της θητεία. Πάντως λείπουν θέσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο λόγω της αποχώρησης κάποιων. Και δεν λείπει κάποιος υπουργός. Αντικαταστάθηκε ο κ. Καμένος. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία ο μοναδικός που έχει το δικαίωμα να εκφράζεται για αυτά είναι ο Πρωθυπουργός. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.